Θέλω να ξεκινήσω καταγγέλλοντας τη στάση της αστυνομίας που εμποδίζει για δεύτερη μέρα τους εκπαιδευτικούς να πλησιάσουν το σχολείο. Τις προηγούμενες μέρες όμως δεν εμπόδιζαν τα φασιστοειδή, κουκουλοφόρους, οπλισμένους, να μπαινοβγαίνουν ενόχλητοι στο σχολείο. Εμποδίζει μόνο τους εκλεγμένους εκπροσώπους φορέων του εκπαιδευτικού κινήματος, τους φοιτητές, και γι' αυτό πρέπει να πάρει θέση και η κυβέρνηση. Είναι τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης που με τις δηλώσεις της έδωσε αέρα στα πανιά των φασιστοειδών, χρυσαυγητών και άλλων ομάδων, γνωστό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι γνωστή η δράση τους και η προσπάθειά τους όλα τα χρόνια να βάλουν ποδάρι στα σχολεία. Εμείς τους πετάμε έξω. Τα σωματεία, το οργανωμένο κίνημα τους πετάει έξω. Το μαθητικό κίνημα τους απορρίπτει. Εμείς τους έχουμε σταματήσει τόσα χρόνια. Ποιοι είναι αυτοί που τους ανοίγουν την πόρτα να μπαινοβγαίνουν και να σουλατσάρουν ελεύθερες στα σχολεία? Τι δήλωση είναι αυτή των ηθινόντων της εκπαίδευσης? Τι σημαίνει η δήλωση του περιφερειακού διευθυντή που ήταν πεδίο μάχης στο σχολείο? Κινδύνευαν εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, κινδύνευαν μαθητές την Τετάρτη, όλη την ημέρα, και εκείνος αποφάσισε να έρθει το μεσημέρι και να κάνει μία κατάπτυστη δήλωση ότι καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Συμπληρώθηκαν αυτές οι δηλώσεις, δεν ήταν τυχαίες. Συμπληρώθηκε από τη λογική των ίσων αποστάσεων της δήλωσης της Υπουργού και φυσικά από τη δήλωση του Συρίγου που ούτε λίγο ούτε πολύ αθωώνει ολοκληρωτικά τους ναζιστές και τους εξισώνει με κάθε άλλη κίνηση, οργανωμένη διεκδίκηση. Δεν είναι τυχαίο που αυτό το διάστημα που οι μαθητές εκλέγουν μαθητικά συμβούλια και αντιμετωπίζουν τόσα προβλήματα, δεν είναι τυχαίο τώρα που λείπουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που λείπουν τα βιβλία, που λείπουν τα εργαστήρια όπως κάθε χρόνο, που λείπουν όλα τα μέσα για να μπορούν τα παιδιά των ΕΠΑΛ και τα υπόλοιπα παιδιά να μορφωθούν. Δεν είναι τυχαίο τώρα που η κυβέρνηση επιτίθεται στους εκπαιδευτικούς με αυτόν τον νόμο του καλοκαιριού και θέλει να τον εφαρμόσει φυσικά με την αξιολόγηση. Δεν είναι τυχαίο που βγάζουν τους γνωστούς τραμπούκους, τους γνωστούς μπράβους στο Μεϊντάνι. Εμείς όμως με την οργανωμένη δράση μας θα τους στείλουμε πίσω στα λαγούμια τους, πίσω στο σκουπιδόζωτο της ιστορίας. Είμαστε αποφασισμένοι να ενημερώσουμε τους μαθητές μας, αυτό κάνουμε πάντα, να τους προστατέψουμε από το ναζιστικό δηλητήριο, αλλά είναι τεράστιες και οι ευθύνες όλων αυτών που τα προηγούμενα χρόνια τους χάιδευαν. Θυμηθείτε ότι κάποτε λέγανε κάποιοι πως δεν πρέπει οι εκπαιδευτικοί να μιλάνε στους μαθητές για τους χρυσαυγίτες, όταν τους στρατολογούσαν μέσα στα σχολεία ενάντια στους χρυσαυγίτες, γιατί είναι, λέει, κόμμα στη Βουλή. Φυσικά πριν από ένα χρόνο αποδείχθηκε και στα δικαστήρια αυτό που ξέραν όλοι, ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση. Εμείς λοιπόν με τη δράση μας δεσμευόμαστε και με όλες τις δράσεις που έχουμε προγραμματίσει και με άλλες, ότι θα πετάξουμε τους φασίστες για άλλη μια φορά έξω από τα σχολεία, έξω από τα σωματεία μας αν υπάρχουν, έξω από τους χώρους δουλειάς, γιατί δεν έχουν θέση πουθενά. Και συνεχίζουμε τον αγώνα. Σήμερα έχουμε συλλαλητήριο στις 6 ώρα ενάντια στην αγωγή της Κεραμαίους για την αξιολόγηση. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μην μετατραπεί το σχολείο σε ένα νέο σχολείο της αγοράς, το οποίο τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τα εργασιακά των εκπαιδευτικών, ενάντια στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και σε περισσότερους ταξικούς φραγμούς. Αυτά θα φουντώνουν όσο υπάρχει αυτή η πολιτική. Και εμείς θα τους βάλουμε φρένο.